Συνεδριάζει σήμερα στην Αθήνα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο με θέμα την διατήρηση ή την απομάκρυνση των αρχαιοτήτων που ανακαλύφθηκαν στις σκουριές Χαλκιδικής. Στη συνεδρίαση θα παραστούν μέλη πολιτιστικών και επαγγελματικών συλλόγων, ο Δήμαρχος του Δήμου Αριστοτέλη, κάτοικοι της περιοχής και επιτροπές αγώνα κατά της εξόρυξης χρυσού στην περιοχή, καθώς και εκπρόσωποι της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός που επιμένουν στη συνέχιση του έργου. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο συνεδριάζει επειδή η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, η Eldorado Gold, έχει ζητήσει να απομακρυνθούν τα αρχαία ευρήματα που βρέθηκαν στην περιοχή για να συνεχίσει τις εργασίες της. Άρα λοιπόν εκ προημίου είμαστε αντίθετη στην οποιαδήποτε δραστηριότητα στις σκουριές, γιατί νομίζουμε ότι θα καταστρέψει το δάσος, τα νερά μας, το περιβάλλον και τελικά τον άνθρωπο. Οι Επιτροπές Αγώνα κατά της Εξόρυξης Χρυσού και ο Δήμος Αριστοτέλη ζητάνε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο να μην κάνει δεκτή την εισήγηση της αρμόδιας εφορίας αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους για τη μεταφορά των ευρημάτων σε άλλο σημείο για να συνεχιστεί το έργο της εξόρυξης. Ωστόσο, όπως επικαλούνται, τα αρχαιολογικά ευρήματα που βρέθηκαν στις σκουριές είναι από τα πιο πλήρη και διατηρημένα δείγματα αρχαίας μεταλλουργίας στον ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Να σημειωθεί ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο είχε αποφασίσει την αναβολή της έκδοσης νομοδότησης καθώς εκκρεμούσε η τελική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τελικά, το Συμβουλίο της Επικρατείας ακύρωσε την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Πάνου Σκουρλέτη, δίνοντας εντολή να αξιολογηθεί ξανά η τεχνική μελέτη της εταιρείας. Στις 5 Ιουλίου, το αρμόδιο Υπουργείο, σε ανακοίνωσή του, απέρριψε την τεχνική μελέτη ως λανθασμένη και ανεπαρκή και κάλεσε την εταιρεία να προχωρήσει στις απαιτούμενες προσαρμογές εντός 2 μηνών. Εάν δεν πρόκειται να γίνει μεταλλουργία, τότε όλη η επιχείρηση σκουριές μπαίνει σε αμφισβήτηση. Επομένως, θα πρέπει και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο να πάρει αυτό υπόψη του και τουλάχιστον να αναβάλει την απόφαση, γιατί καταλαβαίνετε, στην περίπτωση που πάρει μια απόφαση να μεταφερθούν οι αρχαιότητες και μετά από κάποιο διάστημα σταματήσει το έργο, θα είναι άτομο αυτό που έχει αποφασιστεί. Οι αποφάσεις της σημερινής συνεδρίασης είναι σημαντικές τόσο για τους κατοίκους και τους εργαζομένους της Σκουριές Χαλκιδικής, όσο και για το μέλλον της περιοχής.